Θα έλεγα ότι ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, γιατί εκτός από το ενδιαφέρον που έχει σαν παιχνίδι, δηλαδή δύο πολύ δυνατές και ιστορικές ομάδες, οι οποίες στο παρελθόν έχουν αγωνιστεί πάρα πολλές φορές και σίγουρα θα αγωνιστούν και στο μέλλον, θα μας απασχολήσουν αυτά τα παιχνίδια. Δύο ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν νομούς, ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία. Και ένα παραπάνω όταν αυτό το παιχνίδι συνδυάζεται και με βαθμολογικό ενδιαφέρον, μιας και γνωρίζετε ότι είχαμε την ίδια βαθμολογία, άρα οποιοδήποτε ας πούμε κέρδιζε, δεν θα πω πλέον έκτημα, θα πω ότι θα ήταν μια νίκη σημαντική και πραγματικά, γιατί όλες οι νίκες για μένα, να ξέρετε σαν προπονητής και το λέω συνέχεια στα παιδιά, όλες οι νίκες είναι σημαντικές, γιατί όλες οι νίκες παίρνεις 3 βαθμούς. Και ξέρετε πως αυτή τη στιγμή θα μέτραγε για την ομάδα μου αν είχαμε επιπλέον 3 βαθμούς, που θα ερχόταν από κάποιο άλλο παιχνίδι. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι, γιατί εμείς πήραμε τους 3 βαθμούς και δεν πήρε ο αντίπαλος. Άρα γι' αυτό ήταν ένα ντέρμπι, το οποίο είχε όμως και τα στοιχεία. Δηλαδή είχε πάθος, είχε δύναμη, είχε διάθεση και από τις 2 ομάδες. Και κρίθηκε όπως αυτά τα παιχνίδια, κρίθηκε στον γκολ. Θεωρώ ότι μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Ήταν ένας μονόλογος για την ομάδα μου. Τακτικά πατούσαμε πάρα πολύ καλά. Ό,τι έχει να κάνει σύστημα απέναντι σε σύστημα. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε έτσι δυνατές πλευρές, να κάνουμε συνεργασίες, να βάλουμε την μπάλα στην περιοχή και το κάναμε. Και δεν έχει σχέση με το αν ο αντίπαλος έπαιζε με 11 ή με 10, γιατί αυτό γινόταν και όσο ο αντίπαλος ήταν με 11. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε στη φάση του πέναλτι να προηγηθούμε, που θεωρώ ότι ίσως το παιχνίδι να ήταν και διαφορετικό ότι έχει να κάνει με το σκορ. Παρ' όλα αυτά όμως κάναμε πολλές φάσεις, βγάλαμε πολλές ενέργειες. Αυτό που είπα στα παιδιά είναι ότι δεν πρέπει όχι μόνο να απογοητευτούν απέναντίας, πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο, γιατί με αυτή την εικόνα θα είναι κρίμα να μην κερδιθεί το μάτς. Και πραγματικά μπήκαμε με καλή διάθεση πάνω στο πλάνο μας, πετύχαμε το γκολ και ξέρετε ότι όταν το γκολ για μας είναι λίγο δύσκολο και ο αντίπαλος μετά είναι σίγουρο ότι θα πιέσει και πίεσε, προσπαθείς λίγο να το προστατέψεις και να αξιοποιήσεις οτιδήποτε έχει να κάνει με χώρους στο κομμάτι της μετάβασης, κάτι το οποίο κάναμε, είχαμε προϋποθέσεις, δεν είχαμε φάσεις. Θεωρώ ότι είναι μια πέρα για πέρα και δίκαια νίκη, αλλά ήταν μια νίκη με ένα φτωχό για βάση απόδοσης για την ομάδα μας σκορ. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στα παιδιά, γιατί πραγματικά σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή όλοι τους. Να ευχαριστήσω τον κόσμο, ο οποίος αυτός που ήταν λόγω COVID, ήταν κόσμος ο οποίος πραγματικά μας βοήθησε και παρακίνησε. Ο κόσμος ο οποίος τότε στη τηλεόραση, μιας και ήταν τηλεοπτικό, να είδε ένα καλό παιχνίδι ανάμεσα σε 2 πολύ καλές ομάδες. Και στο Βασιθραϊκό καλή συνέχεια και εύχομαι οτιδήποτε έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση να βγουν περισσότερες ομάδες από αυτό που λέει η προκήρυξη, γιατί ομάδες όπως είναι η Βέρεια, ομάδες όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι ο Πανσεραϊκός, μόνο τιμή θα είναι για οποιοδήποτε πρωτάθλημα στην πιο πάνω κατηγορία. Coach, τώρα μιλάμε οικογενειακά. Έχω την εντύπωση ότι... Οτιδήποτε έχει να κάνει με την κάμερα, οικογενειακό δεν υπάρχει. Το οικογενειακό είναι μέσα στα φοιτητήρια. Λοιπόν, σήμερα κερδίσε μια ομάδα που έπαιζε 70 λεπτά με 10 παίκτες και στα τελευταία λεπτά φωνάζαμε έλειξε, έλειξε. Γιατί έκανε, όχι ευκαιρία, αλλά εν πάση περιπτώσει βγήκε μπροστά και μας πίεσε. Απειλούσε. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο και νομίζετε ότι είναι ανταποκρίνεται σε αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει στην δυναμικό των 2 ομάδων που μία έπαιζε 70 λεπτά με 10 παίκτες. Προηγηθήκαμε. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να έχουμε μια πιο άνετη νίκη. Γιατί έχουμε και 4 παιχνίδια μπροστά μας, τα οποία αν και αυτά τα πάμε στο όριο, μήπως έχουμε τίποτα εγκεφαλικά. Ναι, αν με προσέξατε, το είπα πριν. Δηλαδή, στο σημερινό παιχνίδι είχαμε 9 τελειώματα.
9 ευκαιρίες. Αυτό μόνο από τη φύση του δεν μπορείς να πεις ότι η ομάδα μας υστέρησε αγωνιστικά. Ο αντίπαλος έκανε ένα, μου φαίνεται, τελείωμα, μια κεφαλιά σε μια στατική φάση που πήγε πολύ out και ένα σούτ έξω από την περιοχή στο 85. Όταν όμως βλέπεις ότι κάτι επαναλαμβάνεται και έχεις το σκορ, γιατί το ίδιο έγινε και με τον Αλμοπό, ξέρετε, και το ίδιο έγινε και σε άλλα παιχνίδια, δεν κερδίσαμε. Άρα όταν βλέπεις κάτι που επαναλαμβάνεται και έχεις το σκορ και ο αντίπαλος σε πιέζει, χωρίς να υπάρχει εντολή, γιατί αν είδατε δεν αλλάξαμε κανένα σχηματισμό, προσπαθούσαμε απλά να προστατέψουμε ό,τι έχει να κάνει την άμυνά μας, να είμαστε οργανωμένοι και να βγούμε στο κομμάτι της μετάβασης που βγήκαμε. Είχαμε προϋποθέσεις, απλά δεν κάναμε τη φάση. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από αυτό. Τώρα, το ότι θα μπορούσε να γίνει ζημιά, βεβαίως θα μπορούσε να γίνει. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε αυτό που τέριαζε για το σημερινό παιχνίδι. Αν τώρα με ρωτάτε, αν είναι η φιλοσοφία μου να παίζει ο αντίπολος με 10 παίκτες και να αρκούμε στο 1-0 ή στο 0-0, όχι, δεν είναι η φιλοσοφία μου. Όπως θεωρώ ότι δεν είναι η φιλοσοφία ούτε των παιδιών, αλλά ούτε της ομάδος. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό έπρεπε να κάνω. Κάποια λάθη προς των παιχτών, τύπου πεταβράκι, τύπου αποστολό που δεν γύρισε την μπάλα. Ναι. Είναι μέσα στην ένταση, είναι μέσα αυτό, είναι πώς το εξηγείτε? Είναι καθαρά μέσα στην ένταση. Θέλαμε πάρα πολύ σήμερα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ο Σταύρος Πεταβράκης έκανε μια κίνηση η οποία είχε καλύτερες επιλογές να κάνει. Και την έκανε ποιος? Ο καλύτερος παίκτης του σημερινού παιχνιδιού. Γιατί θεωρώ ότι ο Σταύρος ήταν ο καλύτερος παίκτης, από τους καλύτερους παίκτες του σημερινού παιχνιδιού. Καταλαβαίνετε ότι καμιά φορά ο εγκέφαλος δίνει δεύτερες, ας πούμε, επιλογές και εκεί κάπου μπερδευόμαστε. Είχαμε αυτή την ατυχία, γιατί χάνουμε για το επόμενο παιχνίδι έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, αλλά και μέσα στο αγωνιστικό χώρο που είχαμε επιλογές καλές και δεν γίνανε. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Αλλιώς θα μιλούσαμε για PlayStation, θα μιλούσαμε για ηλεκτρονικά παιχνίδια και όχι για πραγματικό ποδόσφαιρο. Τώρα στο τέλος, δεν έχουμε λύσει ακόμα το πρόβλημα του γκολ. Το εύκολο γκολ. Εμένα θα σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εμένα θα με απασχολούσε πάρα πολύ όταν, αν δεν δημιουργούσαμε ευκαιρίες. Η ομάδα όμως, και θα μας δοθεί ευκαιρία με το καλό όταν θα τελειώσει οι προσπάθειες, γιατί κρατάω εγώ στατιστικά, να δείτε και το μέσο όρο ευκαιριών που κάνει η ομάδα και το μέσο όρο ευκαιριών που δέχεται. Είναι το 8ο παιχνίδι καταρχάς που δεν δεχόμαστε γκολ. Το 8ο. Στο κομμάτι της επίθεσης, ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία και με τις προϋποθέσεις και να βάζουμε την μπάλα μέσα, θεωρώ ότι το κάνουμε άλλοτε καλά, άλλοτε καλύτερα. Το θέμα γκολ, ξέρετε ότι είναι θέμα όχι μόνο ικανότητας, γιατί θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά είναι και θέμα ρέντας, ψυχολογίας, αλλά και αντιπάλου. Όλοι ξέρετε με εμάς, θεωρώ ότι οι αντίπαλοι δεν παίζουν το ίδιο με τον Πασεραϊκό και με την Καβάλα από ότι με τη Βέρεια. Ό,τι έχει να κάνει με το πλάνο του στο αγωνιστικό. Άρα καταλαβαίνετε ότι βρίσκουμε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας ώστε να διασπάσουμε άμυνες, να δημιουργήσουμε παραπάνω προβλήματα από αυτά που μπορούμε. Και είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας προβληματίζει, το γνωρίζουν τα παιδιά, το γνωρίζετε κι εσείς, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να τα κρύψουμε αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να πιστεύω στα 4 παιχνίδια τα οποία μείναν, πραγματικά και στο κομμάτι της επίθεσης να έχουμε πολύ καλύτερους αριθμούς και αποτελέσματα. Κάτι τελευταίο. Τα πέναλτι θα προφωνήσει ποιος θα χτυπάει? Τα πέναλτι τα χτυπάνε ο Πασάς, ο Λουκίνας και ο Πόζογλου και άλλα παιδιά. Κατά κύριο λόγο από το καλοκαίρι τα χτυπάει ο Λουκίνας και ο Πασάς. Ο Πασάς έχει βαρέσει δύο πέναλτι, εύστοχα ο Πασάς. Απλά είδα ένα παίχτη ο οποίος κέρδισε το πέναλτι, πήρε την μπάλα, το πίστευε. Ήθελα κι εγώ να το βαρέσει. Ξέρετε, τα πέναλτι μπαίνουν και χάνουν. Δεν κολλάω εγώ σε αυτό. Δεν κολλάω στο χαμένο πέναλτι. Εγώ στους παίχτες κολλάω σε άλλα πράγματα. Και όχι το αν έχασε ευκαιρίες ή αν έχασε ένα πέναλτι. Κολλάω σε πιο σύνθετες καταστάσεις. Γιατί έτσι πρέπει να το δω εγώ. Εντάξει. Ήταν ένα χαμένο πέναλτι, αλλά είναι παίχτης ο οποίος εκτελεί.
Κολλάτε στην περίπτωση του Αποστολόπουλου που για δεύτερη φορά δεν έκοψε την μπάλα δεξιά. Εντάξει, ο Αποστολόπουλος είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, είναι ένα παιδί το οποίο. Γιατί είπε κολλάτε σε άλλα θέματα, μήπως είναι. Ναι, ναι, είναι, βεβαίως, βεβαίως. Θεωρώ ότι. Κόψε την μπάλα δεξιά. Ένα καλό κόψιμο είναι μια καλύτερη προϋπόθεση για να κάνουμε γκολ.